Λοιπόν, ελάτε πάμε τώρα. Πίσω να αλλάξουμε θέμα, να πούμε και κανένα ευχάριστο. 7ο ημερήσιο Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο που διοργανώνεται από το Safety4Sea. Ο κύριος Μπελόκας, Managing Editor Safety4Sea, είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να δούμε γιατί γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα. Τετάρτη. Την ερχόμενη Τετάρτη, εδώ δίπλα μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σωστά. Σε τι αφορά λοιπόν και ποιοι θα συμμετέχουν. Να πούμε κάτι ευχάριστο, να αλλάξουμε λίγο το κάδρο. Ναι. Η ελληνική ναυτιλία, για όσους δεν το ξέρουν, είναι η νούμερο ένα δύναμη στον κόσμο. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στην ναυτιλία. Είμαστε ακόμα. Είμαστε. Mm-hmm. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου στόλου, της παγκόσμιας ναυτιλιακής χώρας. Αλλά είδα κάνει τα παιδιά πείνα τώρα. Αυτό είναι ακτοπλοεία. Μιλάμε για την ποντοπόρα. Μιλάμε για την πάνω. Μιλάμε για έξω από την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι πρωταθλητές εκτός Ελλάδος. Εντός Ελλάδος υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Διάφορα προβλήματα. Λοιπόν, είναι λογικό και εύλογο λοιπόν να γίνεται ένα συνέδριο στο κέντρο αυτή τη παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Με θέμα την ναυτιλία. Υπάρχουν λοιπόν κανονισμοί που μπαίνουν σε εφαρμογή το 2020 που έχουν να κάνουν σχέση με τις αέριες εκπομπές. Διαχείριση θαλασσίου ρεύματος. Mm-hmm. Και εκτός από το θαλάσσιο ρεύμα, έχουμε να συζητήσουμε και το θέμα της αλλαγής του μείγματος καυσίμου. Mm-hmm. Ο νούμερο ένα κίνδυνος στην παγκόσμια υγεία είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση. Yeah, πολλοί κόσμοι δεν το βλέπει, θεωρεί άλλα πράγματα που βλέπει πιο σοβαρά, mm-hmm. αλλά είναι αρκετά σοβαρό, το σοβαρότερο αυτή τη στιγμή. Η ναυτιλία καλείται να συνεισφέρει. Άρα mm-hmm. πρέπει να υπάρξουν καινούργιες ουσιαστικά νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες θα πιθανόν να. Τι μπορεί να γίνει όμως στην πράξη. Στην πράξη, λοιπόν, σήμερα τα πλοία γιατί δουλεύουν. Εδώ ακούω και για πλοία που μπορούν να κινούνται με ηλεκτρισμό. Σωστά. Ακούμε και διάφορα πράγματα και διαβάζουμε. Σωστά. Ελπιδοφόρα, βέβαια, αλλά σωστά. Κατά πόσο αυτό μπορεί να απλωθεί όμως. Κοιτάξτε να δείτε, τίποτα δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Mm-hmm. Είναι λογικό και εύλογο. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου στόλου κινείται. Του ποντοπόρου, μιλάμε στόλου, mm-hmm. κινείται με πετρέλαιο. Αυτό το πράγμα θα αλλάξει σιγά-σιγά. Θα κινηθεί ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα mm-hmm. κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, στην αρχή μικρό, αργότερα μεγάλο, στο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Ακούτε γύρω μας, το φυσικό αέριο έχει μπει στη ζωή μας. Χρησιμοποιείται δηλαδή. Μπορεί να εφαρμοστεί στην ναυτιλία. Μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι σχετικά ακριβό αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Και υπάρχουν και πιο εξωτικές λύσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο πλήρης εξηλεκτρισμός. Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον, σε 5-10 χρόνια, αρκετά πλοία σε πολύ συγκεκριμένες διαδρομές. Θα κινούνται έτσι. Θα κινούνται προφανώς. Και τα 5-10 χρόνια δεν είναι πολύ μακριά. Όχι, όχι, δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ. Απλά ο κόσμος καμιά φορά σκέφτεται, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, ζούμε σε μια κατάσταση που είναι λίγο mm-hmm. η κατάσταση ιδρυματισμού. Νομίζουμε ότι αυτό είναι και δεν είναι τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέω να δούμε λίγο αλλιώς το κάδρο. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν πράγματα, γίνονται εξελίξεις. Σκεφτείτε ότι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή μιλάνε με βεβαιότητα το 2030 δεν θα υπάρχουν πλέον αυτοκίνητα συμβατικά και θα είναι όλα πλέον ηλεκτροκίνητα. Μα όλη η συζήτηση στην Ευρώπη αυτή είναι. Στις χώρες που παράγουν αυτοκίνητα, ποια αυτή είναι η συζήτηση. Αυτή, να καταργηθεί το πετρέλαιο, να φύγουμε και από τη βενζίνη και να πάμε εκεί. Πάντως αυτό το συνέδριο να πούμε ότι θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δωρεάν μπορεί να συμμετάσχει κάποιο. Είναι δωρεάν με την προπόθεση εγγραφή online στο safety4sea. Έρχονται και από το εξωτερικό για το συνέδριο. Έρχονται από το εξωτερικό, ναι. Περιμένουμε γύρω στου 800 με 1000 συνέδριου. Από 20 χώρες, οι ομιλητές είναι 24. Περιμένουμε να γίνει ένας διάλογος. Mm-hmm. Κάθε χρόνο γίνεται και περιμένουμε τα αποτελέσματα να διαχυθούν ουσιαστικά και να συζητηθούν. Να έρθετε, κύριε Μπελόκα, μετά το συνέδριο να μας πείτε συμπεράσματα, γιατί εμείς και να έρθουμε εκεί δεν καταλάβουμε και πολλά πράγματα. Εσείς είστε του χώρου και τα αντιλαμβάνεστε. Εμείς κάνουμε τις γενικές ερωτήσεις. Να έρθετε λοιπόν μετά να μας πείτε αν πράγματι αυτό εμπεδώνεται και σαν ελπίδα και σαν πράξη στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελόκα.